Γεια σας αγαπητοί φίλοι, νέο περιστατικό με το Ιράν, ρεσάλτο σε ελληνικό πλοίο. Σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις της Τεχεράνης κατέλαβαν πετρελαιοφόρο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Παναμά στα στενά του Ορμούς. Αυτά ανακοίνωσε το πανίσχυρο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Είναι το δεύτερο περιστατικό τέτοιου τύπου μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Το Νιόβι έπλεε από το Ντουμπάι προς το Φουτζάρα, ένα άλλο λιμάνι των Εμμυράτων, ακινητοποιήθηκε από την ναυτική δύναμη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Δεκάδες σκάφη ταχείας επίθεσης του IR, GCN, περικύκλωσαν το πλοίο στη μέση του στενού, αναφέρει ο ισχυρός πέμπτος στόλος των ΗΠΑ που εδρεύει στο Μπαχρέιν. Μιλάει για την ναυτική δύναμη της φρουράς της Επανάστασης. Η φρουρά αυτή ανάγκασε το πετρελαιοφόρο να αντιστρέψει την πορεία του και να κατευθυνθεί προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα στα ανοιχτά των ακτών του Μπαντάρα Μπάς στο Ιράν, λένε οι Αμερικανοί. Έχει δημοσιεύσει και βίντεο ο πέμπτος στόλος των ΗΠΑ, US Naval Forces Central Command, US Fifth Fleet. Μπορείτε να το δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Έχει ενημερωθεί από νωρίς σήμερα το Υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδος από την ηρευτική δύναμη για το περιστατικό και έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες ούτως ώστε να απελευθερωθεί το πλοίο. Ο καπετάνιος είναι Έλληνας, ελληνικό το πλοίο, μόνο έχει σημαία Παναμά. Έχει σημάνει συναγερμό στην ελληνική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να δούμε, όπως λέει και η κρατική τηλεόραση, αν πρόκειται για πειρατεία, κατάσχεση ή έναν απλό έλεγχο. Η Ελλάδα ζητάει επίσημες απαντήσεις. Παρακολουθούμε το γεγονός και θα σας ενημερώσουμε ανά πάσα στιγμή για όλα τα σημαντικά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια προς το παρόν, αγαπητοί φίλοι.